centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ταμίλια, καλή σας ημέρα και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Τι γίνεται, είμαστε στο εργαστήριο. Σας βγάλαμε από το εργαστήριο λοιπόν. Από το εργαστήριο, ναι. Έχουμε και αβαρίες. Α, πείτε, μην μου πείτε. Τις φτιάχνουμε όμως. Τις φτιάχνουμε, τι να κάνουμε. Ωραία. Εξάλλου στο ΕΠΑΛ είμαστε. Άμα το ΕΠΑΛ δεν μπορεί να φτιάξει αβαρίες, τότε δεν μπορεί κανείς. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, πώς πήγε η όλη προσπάθεια και το εγχείρημα, κύριε Ταμίλια, από την Δευτέρα που ξεκινήσατε να παράγετε αυτές τις μάσκες? Πιο μαζικά ξεκινήσαμε την Τρίτη τελικά. Έχουμε κάτι προβληματάκια για τη Δευτέρα. Ξεκινήσαμε την Τρίτη. Ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Το ΕΠΑΛ Άργους Οριστικού και το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς μας παραχώρησαν και αυτοί. Τους εκτυπωτές 3D. Τους εκτυπωτές 3D. Και έτσι μαζί με τον Πόλο Καινοτομίας, αυτή τη στιγμή έχουμε μια δυναμικότητα κοντά στις 20 μάσκες ημερησίως. Ναι, γιατί όπως είπαμε, δεν είναι, είναι χρονοβόρο αυτή η διαδικασία. 4,5 ώρες θέλει μια μάσκα. Θέλει, μου είχες πει το Σάββατο, πάνω από 2 ώρες. Στην πράξη τώρα. Μια καλή ποιότητα θέλει 3,5. Θέλει 3,5 ώρες για να φτιάξουμε μία μάσκα. Προσέξτε. Οπότε, τι έχουμε ως παραγωγή, κύριε Ταμίλια, μέχρι και αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, έχει πάρει δείγμα το νοσοκομείο και το τμήμα προμηθειών. Ναι. Θα μας ειδοποιήσουν για τις ανάγκες τους. Ναι. Έχω επικοινωνήσει με την αστυνομία. Πριν από λίγο παραδώσαμε έναν αριθμό στο κέντρο υγείας Άργους που δεν είχαν καθόλου. Α, δώσατε και στο Άργος, μάλιστα. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, και στο κέντρο υγείας εκεί είχαν λείψει σε μάσκες. Ναι. Βοηθήσαμε λίγο. Βοηθήσατε και εκεί. Θα δουλεύετε ασταμάτητα και για πόσο καιρό, κύριε Ταμίλια? Για όσο χρειαστεί. Για όσο χρειαστεί. Την εβδομάδα και μετά, εννοείται. Δεν είναι... Όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Ναι. Οι άνθρωποι που πήγατε και τους δώσατε και τα λοιπά, ποια ήταν η αντίδρασή τους όταν είδαν αυτό ακριβώς που κάνετε? Περίμενα, δεν το περίμενα, σας ρωτούσαν, είχαν περιέργεια για το πώς το κάνατε? Περιέργεια για το πώς το κάναμε όχι, αλλά είναι ένα αξιόλογο μοντέλο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και όχι μόνο. Οπότε θα συνεχίσετε για αρκετό καιρό ακόμα να φτιάχνετε στο εργαστήριο, επαναλαμβάνω, και με τη βοήθεια που έδωσε με τους 3D εκτυπωτές και το ΕΠΑΛ του Άργους, αλλά και το πιο δημοτικό είναι, είπαμε, το Τρίτο Δημοτικό. Το Τρίτο Δημοτικό, μπράβο. Και ο Πόλος Καινοτομίας που ήταν εξ αρχής. Μάλιστα. Μάλιστα. Συνολικά πιστεύετε ότι όλα αυτά δωρεάν, επαναλαμβάνω επίσης, το ΕΠΑΛ, ό,τι μάσκα φτιάξει και όπου την διαθέσει, θα την διαθέσει δωρεάν. Κυρίως στις υγειονομικές υπηρεσίες, σε νοσοκομείο, κέντρα υγείας κτλ. Ναι. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν εκεί. Το κόστος ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ταμίλια, για εσάς, εσείς τη δίνετε δωρεάν. Το κόστος για εσάς ποιο είναι? Το κόστος όταν θα φτάσουμε στην εκατοστάδα, για να δούμε και τι απώλειες έχουμε, γιατί τώρα είναι μικρός ο αριθμός που έχουμε παράξει, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Ναι. Είναι στα 3-3,5 ευρώ, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βγαίνει. Και αυτά τα χρήματα τα δίνει ποιος? Τα δίνει το κράτος, τα μπορείτε να προμηθεύεστε εσείς? Αυτά τα χρήματα, ένα ποσό γύρω στα 4 εκατοστάρικα έγινε προμήθεια με λεφτά του σχολείου από ένα πρόγραμμα Εράσμους, τα οποία έχουν περισσέψει. Για άλλα τόσα τώρα είναι παραγγελία από τον Δήμο Καστοριάς, από τη Σχολική Επιτροπή. Άρα λοιπόν βοηθάει και η Σχολική Επιτροπή να βγουν τουλάχιστον, γιατί το δίνουμε δωρεάν, αλλά αυτό για να γίνει παιδιά δεν γίνεται με αέρα. Χρειάζεται κάποια χρήματα, δεν είναι έτσι? Ναι, τα αναλώσιμα χρειαζόμαστε. Τα αναλώσιμα. 3,5 ευρώ χρειαζόμαστε περίπου τη μάσκα, ε? Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα έχουμε ακριβή εικόνα τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Έναν αριθμό επίσης κλείνοντας να πούμε, κύριε Ταμίλια, μέχρι τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής περίπου μασκών? Γύρω στις 50. Γύρω στις 50. Λοιπόν, καλή συνέχεια, γιατί σας βγάλαμε από το εργαστήριο, είστε μέσα και δουλεύετε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταμίλια. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη και σε εσάς. Θα συνεχίσετε και Σαββατοκύριακο την δουλειά? Εννοείται. Και Σαββατοκύριακο λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέξτε. Είμαστε καλά. Προσέξτε. Ο κύριος Ταμίλιας, διευθυντής του ΕΠΑΛ, θα δουλεύει για να φτιάχνει μάσκες και τα Σαββατοκύριακα. Πραγματικά νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.